Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ξεκινούν οι πρώτε χρηματοδοτήσει του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξη. Τα δάνεια θα έχουν επιτόκιο χαμηλότερο κατά 1,3% από αυτό τη αγορά και θα χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων αλλά και την παροχή κεφαλαίων κίνηση θα χορηγούνται μέσω εμπορικών τραπεζών και θα προβλέπεται δικαίωμα καταβολή μόνο των τόκων έω τη λήξη του δανείου, με τη διάρκεια του να κυμαίνεται από 1 έω 7 έτη. Το αρχικό κεφάλαιο που θα διατεθεί θα ανέλθει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στα δάνεια δεν θα υπάρχει ελάχιστο όριο, αλλά θα μπορούν να φτάνουν έω το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κωστή Χατζηδάκη και Γιάννη Τουρνάρα προανήγγυλαν τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών στη χρηματοδότηση του Ταμείου, όπω το Ίδρυμα Ονάση, το Γαλλικό Ταμείο Παρακαταθήκων και η Γερμανική Τράπεζα Ανασυγκρότηση ΚΑΕΦΑ. Κλιμακώνεται ο προεκλογικό αγώνα των κομμάτων πέντε ημέρε πριν τι κάλπε τη Κυριακή για την αυτοδιοίκηση και τι ευρωεκλογέ. Απόψε, ο Πρωθυπουργό, σε εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζει το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, στο οποίο προβλέπεται μείωση φόρων και εισφορών κοινωνική ασφάλιση, καθώ και πρόβλεψη για δημιουργία 550.000 θέσεων εργασία μέχρι το 2018. Στην ομιλία του, ο κύριος Σαμαρά αναμένεται να δώσει και το στίγμα για τον τρόπο που θα κινηθεί τι τελευταίε ημέρε πριν τι ευρωεκλογέ και τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και να θέσει το δίλημα τη αναμέτρηση. Πάντω, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω και Δίκογλου τόνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα εθνικών εκλογών μετά τι ευρωεκλογέ. Ω καταδίκη τη λιτότητα και των μνημονίων, αποτιμά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Αλέξη Τσίπρα, απευθύνοντα κάλεσμα στους πολίτε να πάρουν την τύχη στα χέρια του στι ευρωεκλογέ. Είμαι εμά ή με, με του Μερκελιστέ, δηλώνει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Θέτοντα το δικό του δίλημα στου εκλογεί. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μιλά απόψε στην Πάτρα. Πάντω, ο υποψήφιο δήμαρχο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, Κώστα Πελετήδη, που προηγείται στον πρώτο γύρο, έσπευσε να πάρει αποστάσει από την επίσκεψη Τσίπρα, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε χθε ότι τον στηρίζει. Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από τη Φλόρινα ο πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πάνω καμένο. Ο κ. Σαμαρά έχει το θράσο να εξαγγέλει 550.000 θέσει εργασία σε ένα λαό που τον εξαπάτησε με δύο ζάπια και με 18 προεκλογικέ θέσει, από τι οποίε δεν τήρησε καμία, είπε ο κ. Καμένο. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στην περιφέρεια Αττική με αφορμή η πρόταση τη Ρένα Δούρου για την ΠΕΙΤ. Ο κ. Γουρό απάντησε ότι ευχαρίστω θα συμμετείχε σε τηλεμαχία με την κυρία Δούρου υπό την προπόθεση υποψήφια περιφερειάρχη να ανακαλέσει τις κατηγορίες και το συκοφαντικό και υβριστικό χαρακτηρισμό διαπλεκόμενο που χρησιμοποίησε εναντίον του. Απαντώντα, η κυρία Δούρου τόνισε ότι ο κύριο Γουρό κρύβεται από του πολίτε τη Αττική πίσω από του κυρίου Σαμαρά και Βενιζέλο. Τον καλούμε να προσέλθει στο debate που ζητήσαμε και εκεί θα ξανακούσει αυτά που δήθεν δεν γνωρίζει, υπογράμισε από την πλευρά τη η κυρία Δούρου. Σε νέε βαριέ καταγγελίε για το συνδυασμό Μόραλι προχώρησε ο Δήμαρχο Πυρεά, Βασίλη Μιχαλολιάκο, Μιλώντα στο ΣΚΑΙ, ο κ. Μιχαλολιάκο υποστήριξε ότι είναι απολύτω βέβαιο ότι είχε δοθεί κεντρική εντολή από τη Χρυσή Αυγή να ψηφίσουν οι οπαδοί τη τον συνδυασμό Μόραλι. Ο κ. Μιχαλολιάκο αναρωτήθηκε μάλιστα πώ έγινε στην Αθήνα η Χρυσή Αυγή να παίρνει 16% και στον Πειραιά 5% όταν από τι δημοσκοπήσει το ποσοστό τη είναι ενιαίο σε όλη την Αττική. Κατήγγειλε επίση ότι μπράβοι προπυλάκησαν τον ίδιο και του άλλου υποψηφίου στο εκλογικό τμήμα τη Τζαβέλα παρουσία και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Για προβοκάτσια και ψέματα έκανε λόγο χθε ο Γιάννη Μόραλη, αναφερόμενο στι καταγγελίε Μιχαλολιάκου και για τι απειλέ. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνη με την εγκατάσταση και εφαρμογή προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και την επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων κατά δύο ώρε, προτείνει μελέτη που εκπαιδεύθηκε από το ΙΟΒΕ και την Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία Boston Consulting Group. Εκτό από την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνη, η μελέτη κάνει λόγο για την επιβολή σταθερού φορολογικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλκυση επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά του τρόπου με του οποίου μπορεί να μειωθεί η νεανική ανεργία, το ΙΟΒΕ και η Συμβουλευτική Εταιρεία προτείνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του προγράμματο δημοσίων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων διπλή μαθητεία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, στου 47 είναι αριθμό των νεκρών από τι πρωτοφανεί πλημμύρε. Σε Σερβία, Βοσνία και Κροατία. Ένα στου τέσσερι κατοίκου τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, δεν έχουν πόσιμο νερό, ενώ μεγάλο παραμένει και ο κίνδυνο των κατολιστήσεων. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση κυρίω στι βόρειε περιοχέ τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην οποία, όπω και στη Σερβία, κηρύχθηκε εθνικό πένθο για τα θύματα τη θεομηνία. Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενό επιβατικού και ενό εμπορικού τρένου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τη Μόσχα, όπω μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμό, από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερι άνθρωποι, ενώ 45 έχουν τραυματιστεί. Και στην αθλητική επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακό είναι όπω αναμενόταν το ζευγάρι των τελικών τη Α1 μπάσκετ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 72-65 του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, ενώ οι ορυθρόλευκοι με τρίποντο του Βασίλη Πανούλη στην εκνοή τη παράταση νίκησαν με 93-90 τον Πανιόνιο. Η σειρά των τελικών αρχίζει την Πέμπτη στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Σκάι Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Αύριο Τετάρτη, γενικά έθριο θα είναι ο καιρό στη χώρα μα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά θα συνεφιάσει τοπικά και υπάρχει μικρή πιθανότητα στα ορεινά να σημειωθούν παροδικέ μπόρε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει. Στο Αιγαίο, κεντρικό και νότιο η έντασή του θα φτάνει τα 6 και τοπικά τα 7 από φόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έω 27 με 28 βαθμού και στο Αιγαίο έω 23 με 26. Στην Αττική, έθριο καιρό, βόρειο η Ανατολική άνεμη 4 με 6, πρόσκαιρα στα Ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έω 28 βαθμού. Και στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη, έθριο καιρό, με λίγη μόνο συνεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίω στα γύρω ρινά. Η άνεμη από διάφορε διευθύνσει 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έω 27 βαθμού. Κυρίε και κύριοι, ήταν το απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η εκπομπή Sky στι 6 με το Σπύρο Μάλι. Αναλυτικά όλε οι ειδήσει στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού με τη Σία Κωσιόνη. Καλό σα βράδυ.